Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι ανάμεσά σας. Ως ένας αριστερός πολίτης της Ευρώπης, από την Ελλάδα, την χώρα που τα τελευταία χρόνια έγινε το πειραματόζω της νεοφιλελεύθερης βαρβαρότητας στην Ευρώπη. Είμαι όμως σήμερα ανάμεσά σας για να στείλουμε μαζί σε κάθε γωνιά της Ευρώπης το μήνυμα της αλληλεγγύης, της αντίστασης και της ελπίδας για να ορθώσουμε στη βαρβαρότητα του νεοφιλελευθερισμού την αξιοπρέπεια της δημοκρατίας. Σήμερα, που ξαναακούγεται η φωνή του Μπέρτολ Μπρέχτ ότι το άδικο βαδίζει με σταθερό βήμα και οι καταπιεστές προετοιμάζουν τα επόμενα 10.000 χρόνια. Σήμερα εμείς, οι πολιτικές δυνάμεις της αριστεράς και ο κόσμος της εργασίας και του πολιτισμού στην Ευρώπη έχουμε χρέος να σταματήσουμε την καταστροφή και να οργανώσουμε την ανατροπή των πολιτικών τους. Σήμερα που ο νεοφιλελευθερισμός βυθίζει την Ευρώπη στην ύφεση και στην ανεργία, που η Ευρώπη μετράει 26 εκατομμύρια ανέργους με τα 19 εκατομμύρια στις χώρες της Ευρωζώνης και το 1,5 εκατομμύριο στην Ελλάδα, σήμερα που ο νεοφιλελευθερισμός λιένει το έδαφος για την ανάπτυξη των κενών αριθμών με επισφαλή εργασία, χαμηλές αμοιβές και εργασιακό χάος, με την Ελλάδα ως ειδική οικονομική ζώνη της Ευρώπης, όπως την περιέγραψε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανικών Βιομηχανιών, Hans Peter Keitel, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό Der Spiegel. Σήμερα που ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman Van Rompuy, ολοκληρώνει τον οδικό χάρτη μιας πραγματικά συντηρητικής και νεοφιλελεύθερης νομισματικής ένωσης με πυρήνα το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Σύμφωνο της Μόνιμης Λιτότητας, σήμερα εμείς, η Ευρωπαϊκή Αριστερά, έχουμε χρέος να προωθήσουμε τις ρεαλιστικές εναλλακτικές μας προτάσεις για τη συντεταγμένη, κοινωνικά δίκαιη και βιώσιμη έξοδο των χωρών μας από την διπλή κρίση χρέους αλλά και πολιτικής. Για τη δημοκρατική και προοδευτική επανίδρυση της Ευρώπης. Προτάσεις που απεγκλωβίζουν την Ευρωζώνη από την παγίδα της λιτότητας και της ύφεσης, που αναθεωρούν το οικονομικό μοντέλο λειτουργίας της και αξιοποιούν την αναπτυξιακή δυναμική της ως αυτόνομης οικονομικής οντότητας και έρουν τη νέα διαίρεσή της στο δίπολο βορρά δανειστών και νότου χρεωστών. Προτάσεις για την απόδοση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ρόλου πραγματικής κεντρικής τράπεζας, για το φόρο Τόμπιν, για το δημοκρατικό και πολιτικό έλεγχο των αγορών, για την εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων σε όλη την Ευρωζώνη, για ισχυρό και αναδιανεμητικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Την ίδια στιγμή εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, στην Ελλάδα έχουμε προτείνει, προκειμένου να ρυθμιστεί οριστικά και συλλογικά η κρίση χρέους στην Ευρωζώνη, τη σύγκληση ευρωπαϊκής διάσκεψης για το χρέος κατά το προηγούμενο της διάσκεψης του Λονδίνου για το χρέος της Γερμανίας το 1953. Και θεωρούμε ότι αυτή είναι η μόνη ρεαλιστική και συμφέρουσα λύση για όλους.
για τους φορολογούμενους πολίτες στις δανείστριες χώρες που ρίχνουν τις αποταμιεύσεις τους σε ένα βαρέλι δίχως πάτο που ανοίγει η λιτότητα στις υπερχρεωμένες χώρες, αλλά και γιατί αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την διόγκωση του δημόσιου χρέους στο σύνολο της Ευρωζώνης, αφού αυτή την ώρα ο μέσος όρος του δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη υπερβαίνει το 90% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της. Οι Γερμανοί πολίτες όμως πρέπει να ακούσουν την αλήθεια και να την ακούσουν τώρα, όχι μετεκλογικά. Τα χρήματα των Γερμανών φορολογούμενων πήγαν στις τσέπες τραπεζιτών της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ελλάδας. Η κυβέρνηση Μέρκελ έχει επιβάλει στην Ελλάδα, αλλά και στον Ευρωπαϊκό Νότο συνολικά, μια αποτυχημένη και καταστροφική πολιτική, την πολιτική της λιτότητας, η οποία με την ύφεση που προκαλεί έχει καταστήσει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ως ποσοστό του ΑΕΠ της μη βιώσιμο και εκτός ελέγχου. Και αυτή είναι μια επιλογή που θα καταστρέψει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη, ιδίως αν εφαρμοστεί και σε χώρες όπως η Γερμανία ή ακόμη η Γαλλία ή ακόμη και η Γερμανία. Για την Ελλάδα το 2013 δεν θα είναι το τελευταίο έτος της ύφεσης, όπως ισχυρίζονται η Τρόικα των δανειστών και η συγκυβέρνηση των συμφερόντων της στην Ελλάδα. Στην έκθεση του περασμένου Δεκεμβρίου, το έγκυρο κέντρο προβλέψεων του Ινστιτούτου Παγκόσμιων Οικονομικών του Κιέλου, στην έκθεσή του συμφιλίωσε την οικονομετρία με την κοινή λογική και προέβλεψε ότι ακόμα και το 2014, όχι μόνο το 2013, η Ελλάδα θα έχει ύφεση 1%, αλλά ανεργία 31%. Ακριβώς λοιπόν επειδή το 2014 η ύφεση θα έχει συμπληρώσει μια ολόκληρη επταετία στην Ελλάδα, η διαγραφή σημαντικού μέρους της ονομαστικής αξίας του χρέους είναι όχι μόνο αναπόφευκτη, αλλά και αναντικατάστατη προϋπόθεση για να βγει η χώρα από την ύφεση και να πυροδοτηθεί η οικονομική ανάκαμψη. Και θέλω να το επισημάνω. Σήμερα βρισκόμαστε στο τρίτο μνημόνιο. Και βρισκόμαστε στο τρίτο μνημόνιο επειδή τα άλλα δύο απέτυχαν. Και απέτυχαν όχι γιατί δεν εφαρμόστηκαν, αλλά γιατί ήταν παράλογοι και αποτυχημένη συνταγή τους. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Η Ελλάδα μετεωρίζεται σήμερα ανάμεσα στη διαφθορά και στη φτώχεια. Και η πολιτική των κυβερνήσεων και της Τρόικα ήταν να κρύψουν στο σιρτάρι τη λίστα με τους φοροφυγάδες και να υπερφορολογήσουν τα φτωχά και μεσαία στρώματα. Υπερφορολογούν εκείνους που τους έχουν μειώσει τα εισοδήματα 2 και 3 φορές και αφήνουν ανεξέλεγκτους τους πλούσιους. Είναι χαρακτηριστικό της υπερφορολόγησης. Αύξησαν τον Οκτώβριο που μας πέρασε τον φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης σχεδόν 40%. Και επειδή ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει, πολύ απλά αποφάσισε να μην αγοράζει καθόλου πετρέλαιο και άρχιζε να αγοράζει ξυλόσομπες και να καίει ό,τι βρει μπροστά του για να ζεσταθεί. Αποτέλεσμα, και τα δάση να αποψηλώνονται και ο ουρανός, το περιβάλλον, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες πόλεις, να πνίγεται από τον έφος της Αθαλομίχλης, αλλά και τα δημόσια έσοδα από το πετρέλαιο και τον φόρο σε αυτό να είναι λιγότερα από ό,τι πέρυσι. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, κάθε μέρα που περνάει αποκαλύπτεται ο πραγματικός στόχος της στρατηγικής της Τρόικα και ο πραγματικός ρόλος της τρικομματικής κυβέρνησης Σαμαρά στην Ελλάδα. Η ύφεση δεν είναι ατύχημα, αλλά στόχος του προγράμματος εσωτερικής υποτίμησης. Τα σκάνδαλα
Τα σκάνδαλα της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς δεν ήταν η εξαίρεση, αλλά ο κανόνας ενός συστήματος κλεπτοκρατίας που οδήγησε την Ελλάδα στη χρεοκοπία. Η περιβόητη λίστα Λαγκάρτ με τους Έλληνες ολιγάρχες, τραπεζίτες και μηντιάρχες δεν κρύφτηκε τυχαία από το διεφθαρμένο ελληνικό προσωπικό, πολιτικό προσωπικό. Ούτε η ευρωπαϊκή ηγεσία άφησε τυχαία ανεξέλεγκτη την ελληνική πολιτική ηγεσία να προστατεύει τους εκλεκτούς της. Αυτή η αυλεψία αποτέλεσε το αντίδωρο, αλλά ταυτόχρονα και το εργαλείο χειραγώγησης της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας. Το σκάνδαλο με τις μίζες της Siemens έκλεισε πριν καλά-καλά ανοίξει. Η κατάθεση Χριστοφοράκου παραμένει στα συρτάρια ασφαλείας της γερμανικής δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για την απόδοση δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Η λίστα των Ελλήνων καταθετών στις γερμανικές τράπεζες παραμένει στη Γερμανία, εδώ, κρυφή από το φως της δημοσιότητας. Η λίστα των Ελλήνων καταθετών στην τράπεζα HSBC της Γενέβης παρέμεινε επί 2 χρόνια στα συρτάρια 2 διαδοχικών υπουργών οικονομικών, των κύριων Παπακοσταντίνου και Βενιζέλου. Να λοιπόν, γιατί ποτέ η ελληνική πλευρά δεν διαπραγματεύτηκε στα σοβαρά τους όρους και τους στόχους του μνημονίου, παρά μονάχα απλά επικύρωνε αποφάσεις άλλων. Δεν προκαλεί συνεπώς απορία ότι ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, έχει αναλάβει το τιτάνιο έργο της προστασίας του σημερινού Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Βενιζέλου, στην υπόθεση του σκανδάλου ασυλίας της φοροδιαφυγής. Ούτε ότι τώρα Σαμαράς και Βενιζέλος προσπαθούν να στρέψουν το φως των προβολέων από τη χρεοκοπία της λιτότητας και της φοροεπιδρομής τους αδύναμους στη στρατηγική της έντασης και του διχασμού. Μια στρατηγική που στρώνει το δρόμο για την ενδυνάμωση της άκρας δεξιάς στην Ελλάδα, για την ενδυνάμωση των νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Αλλά είμαστε βέβαιοι, η λαϊκή αξίωση για κάθαρση θα υπερισχύσει τις αξίωσεις των κυβερνητικών εταίρων για αδιαφάνεια, περιορισμό του δημοκρατικού ελέγχου και ατιμορρησία των υπόλογων για τα σκάνδαλα. Το αίτημα της πολιτικής κάθαρσης δεν είναι υπόθεση θεσμικής κορυφής, αλλά κοινωνικού βάθους. Είναι η άλλη όψη του νομίσματος του παλαϊκού αιτήματος για την άμεση ακύρωση του μνημονίου και για αλλαγή πολιτική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, εμείς στην Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ, αισθανόμαστε περισσότερο από ποτέ έτοιμοι και αποφασισμένοι να στηρίξουμε τον ελληνικό λαό στον αγώνα του για μια μεγάλη και δημοκρατική πολιτική αλλαγή. Θέλουμε να αλλάξουμε την Ελλάδα και είμαστε οι μόνοι που το μπορούμε. Γιατί εμείς δεν διαμορφώσαμε το παρελθόν και γιατί δεν δεσμευόμαστε από την οικονομική ολιγαρχία που επιδιώκει τη διατήρηση των προνομίων της. Είμαστε λοιπόν βέβαιοι ότι με την αλληλεγγύη των ευρωπαϊκών προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων, με την αλληλεγγύη της ευρωπαϊκής αριστεράς, με την αγωνιστική πρωτοπορία των λαών της Ευρώπης, θα πετύχουμε μια σπουδαία πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα και αυτό θα είναι η σπίθα για τη μεγάλη ανατροπή του νεοφιλελευθερισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Danke. Danke, die Linke. Mit Solidarität werden wir gewinnen. Danke, danke schön.